έχει μια διαφορετική, θετική αν θέλετε, διάσταση μετά και τη συνάντηση που είχατε στα γραφεία της Ένωσης? Ναι, ακούστε, εμείς χαιρετίζουμε το καινούριο αγροτικό φτηνοτροφικό σύλλογο, ο οποίος οργανώνεται στο Ηράκλειο. Ότι οι συναδέρφοι μου κάνουν μια πολύ καλή δουλειά και χαιρετίζομαι, εύχομαι να πάνε όλα καλά και να προχωρήσει, διότι χρειάζομαι να είμαστε οργανωμένοι, να έχουμε υγιείς και καλούς συλλόγους για να διεκδικούμε τα δίκαια αιτήματα που απασχολούν τη κτηνοτροφία και γενικά τη κτηνοτρόφηση και τη γεωργία επίσης. Mm-hmm. Χρειάζονται, και όπου δεν είναι αγροτικοί σύλλογοι, πρέπει να οργανωθούν να γίνουν αγροτικοί σύλλογοι σε όλα τα κεφαλοχώρια για να διεκδικούμε τα δίκαια αιτήματά μας. Mm-hmm. Ακούστε, η κτηνοτροφία σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Κρήτη περνά πολύ δύσκολες εποχές, πολύ mm-hmm. δύσκολη μέρες. Η παρατεταμένη ξηρασία, ακριβές ζωοτροφές, οι νόσοι που τα έχουν καταστρέψει ένα μεγάλο μέρος του ζωικού κεφαλαίου, παραγωγικού ζωικού κεφαλαίου σε όλη την Ελλάδα και ευτυχώς την Κρήτη εμπρολάβαμε. Δεν έπρεπε κανονικά να έχει έρθει καθόλου η αρρώστια στην Ελλάδα, αφού το γνωρίζαν οι αρμόδιες αρχές ότι οι υπηρεσίες ότι υπήρχε πρόβλημα στις χώρες που γίνεται η εισαγωγή από εκεί πέρα ζώων των ζώων, δεν έπρεπε να έχουμε λάβει τα μέτρα τους να μην έχουν έρθει. Αυτή η αρρώστια, η νόση δεν έπρεπε να, γιατί δεν έχουν έρθει μόνο ένας νόσος, έχουν έρθει πολλές φορές, έχουν έρθει οι νόσεις και έχουν καταστρέψει τη κτηνοτροφία. Εμείς όπως και να είναι, λέμε ότι τώρα είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Η παρατεταμένη ξηρασία, ακριβές ζωοτροφές και όλο το αυτό έχουν, όλη η κατάσταση έχει φέρει τη κτηνοτροφία ακόμη σε δυσκολότερη κατάσταση και κινδυνεύει πραγματικά με μείωση πάλι του προϊόντος μέχρι και 50%. Μείωση... Εδώ στο νομό Χανίων έτσι περίπου υπολογίζομαι. Μείωση παραγωγής έως 50%. Ναι, παραγωγής, ναι. Ναι. Για τη φετινή χρονιά μιλάμε, κύριε Σταυριανουδάκη. Για τη χρονιά που διανύουμε τώρα δεν βγαίνει σχεδόν μηδενικό γάλα, βγαίνει σε όλο το νομό Χανίων. Αυτό έχει επιπτώσεις και στην αγορά, φαντάζομαι, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται από βέβαια, την ακρίβεια μέχρι και τα προϊόντα στα οποία προχωράμε σε εισαγωγές, έτσι. Φυσικό είναι ότι τρίβουν τα χέρια των εισαγωγής και οι καταναλωτές δυστυχώς πληρώνουν πανάκριβα προϊόντα τα οποία δεν είναι η αξία των σε αυτό. Δεν υπάρχουν ελέγχοι στην ουσία από το κράτος. Έρχονται ασίδωτα τα προϊόντα και οι καταναλωτές είναι σε... Εμπέζονται οι καταναλωτές με λίγα λόγια. Το είπατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μείωση παραγωγής τουλάχιστον στα Χανιά 50%. Τρίβουν τα χέρια τους οι εισαγωγείς. Εγώ θα έλεγα τρίβουν τα χέρια τους από την άλλη, γιατί όταν μπαίνει το χέρι τσέπη και δεν έχει χρήματα οι καταναλωτές, εκεί ξεκινάνε ακόμα τα πιο δύσκολα. Πρόσφατα διάβαζα και μιλούσα με τον κύριο Καλαμπόκη και κύριε Καρκαβάτσο, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων, σε ό,τι έχει να κάνει και με τα αγροτικά προϊόντα. Είναι κάθετη η μείωση της εξαγωγής του λαδιού, του κριτικού λαδιού, αυτού του προϊόντος πραγματικά χρυσάφι για την αγορά, και αν δεν βοηθηθεί η παραγωγή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, φαίνεται ότι και φέτος τα πράγματα σε αυτή την ελαιοκομική περίοδο θα είναι αρκετά δύσκολα. Και βέβαια, μιας που είσαστε και πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αστερουσίων, δεν είναι μόνο το λάδι, αλλά επειδή είναι το χρυσό προϊόν, γίνεται αναφορά πάντα πρώτο σε αυτό, είναι δεκυπευτικά και είναι και όλα τα υπόλοιπα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αντουλγεράκη, σε εσάς και σε όλους μας. Καλή εβδομάδα. Βέβαια, ακριβώς, δέστε, εγώ προσωπικά δεν είμαι από αυτούς τους ειδικούς, ούτε από αυτούς τους ξερόλες για το πού θα πάει η τιμή του λαδιού, τα λάδια κτλ. Ούτε συμφωνώ, βέβαια, που αυτή την περίοδο βγαίνουν διάφοροι και προτείνουν και κάνουν προβλέψεις, μικροί, μεγάλοι συνεταιρισμοί και αβανταδόροι. Όλοι αυτοί οι πολιτικοί πρέπει να ρωτήσουν τον παραγωγό τι τραβάει.
Άρα λοιπόν, εδώ όπως και ο συνάδελφός μου κτηνοτρόφος από τα Χανιά, θα πρέπει να αναλογιστούμε τι εξελίξεις έρχονται μπροστά μας. Από την πλευριά των κτηνοτρόφων, και εγώ χαιρετίζω την πρωτοβουλία των κτηνοτρόφων του νομού Ηρακλείου, είναι μια καλή ελπίδα. Είναι ένα φως στο τούνελ. Δείχνει ότι έχει έγνοια ο κτηνοτρόφος. Με καλό προσανατολισμό. Με επιφύλαξη βέβαια για την πορεία του. Χωρίς παραγωνισμούς και χωρίς γραφεία εξυπηρετήσεων πελατών. Χωρίς πελατειακές σχέσεις. Θα πάει ακόμα καλύτερα το κίνημα το αγροτοκτηνοτροφικό. Έτσι χαιρετίζουμε αυτή την πρωτοβουλία. Όμως πρέπει να τονίσουμε καθαρά, κύριε Δουλγεράκη, διαχρονικό το ζήτημα του ελαιοπαραγωγού, διαχρονικά τα προβλήματά του είναι κόστος παραγωγής, τιμές, αποζημίωση. Και έρχεται τώρα και αυτό το αλαλού με τον ΟΠΚΕΠΕ, η διαχείριση του νερού που θέλει κουβέντα, κυρία Δουλγεράκη, για τις ποιοι τη διαχειρίζονται και με ποιο τρόπο τη διαχειρίζονται σήμερα. Οι αγροτικοί σύλλογοι και οι κτηνοτροφικοί πρέπει να ενωθούν, να μονιάσουν με κοινό πλαίσιο πάλι για να διεκδικήσουν στο επόμενο διάστημα τα δικαιώματά τους. Όταν λέμε κόστος παραγωγής, κυρία Δουλγεράκη. Κύριε Καργαβάτσο, όσο υπάρχουν κομματικά οφίτσια, το ξεχνάτε αυτό, το ξέρετε. Δύο λεπτά να τονίσουμε το χαρακτηριστικό. Οφίτσια κομματικά υπάρχουν. Υπάρχει όμως και αγροτικό και κτηνοτροφικό κίνημα. Όσοι λοιπόν εκατώνται με αυτό, θα πρέπει να μιλούν με όρους κινήματος. Και εγώ, κυρία Δουλγεράκη, είμαι κομματικός. Και εγώ έχω ταμπέλα του κομμουνιστή. Αλλά είναι καθήκον μου να βρίσκομαι στον πρώτη γραμμή. Είναι καθήκον μου να υποστηρίξω τα δικαιώματα του κλάδου μου. Και εκεί να με κρίνει ο κόσμος. Έτσι να με κρίνει. Όταν μπαίνει κάποιος μπροστά και λέει την ταυτότητά του στο σπίτι, τι σημαίνει? Ότι είναι, ας πούμε, ένα κόμμα της πολιτικής, της σημερινής, όπως διαμορφώνεται εις βάρος μας, έτσι. Και δεν αναρωτιέται ο κόσμος αν το κόμμα που υποστηρίζει έχει δίκιο ή δεν έχει. Άρα λοιπόν να με κρίνει και εμένα έτσι. Γι' αυτό δεν κρίνω την ταμπέλα μου. Η ταμπέλα λοιπόν έχει το νόημα, αλλά από τη θέση που παίρνει απέναντι στο κίνημα και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτοκτηνοτρόφος. Σοβαρά ζητήματα είναι αυτά και αυτό είναι το μεγάλο μας ελάττωμα στη διαδικασία της διεκδίκησης. Λένε μακριά τα κόμματα. Συμφωνώ. Ποια κόμματα όμως? Αυτά που δεν είναι δίπλα μας με τα προβλήματα που έχουμε. Αυτά τα κόμματα που λένε ναι στον ευρωμονόδρομο, ναι στην ΚΑΠ, ναι στις τιμές ανεξέλεκτες ανταγωνισμούς, ναι στο κόστος παραγωγής με τα λιπάσματα στο 250%. Ποια κόμματα διαφωνούνε? Ποια κόμματα κυβερνούνε? Ποια υπολοποιούν αυτή την πολιτική? Είδες που πήγε η συζήτηση, κύριε Δουλγεράκη. Συγγνώμη, αλλά εγώ τα προβλήματα τόπου μου θέλω να αναδείξω. Λιπάσματα, φάρμακα, νερά και εργατικό κόστος είναι το κόστος παραγωγής. Οι τιμές οι οποίες είναι αλόγιστες, δεν ελέγχονται, το κύκλωμα το διακινούν μαφία, δεν έχουμε εγγυημένη τιμή για να μπορέσουμε να πάμε προς τα πέρα, και οι αποζημιώσεις. Δεν αποζημιωνόμαστε στο 100%. Επέσε χαλάζι, δεν θα αποζημιωθούν στο 100%. Επέσε πυρηνός πόρος, δεν αποζημιώνεται. Η λειψιδρία δεν πρέπει να αποζημιωθεί, δεν το κατάλαβα. Οι επιδοτήσεις των ΟΠΚΕΠΕ, κυρία Δουλγεράκη, κομμένες στο 50%. Και σήμερα μας λένε φέρτε μας πίσω χρήματα γιατί κάναμε λάθος. Εμείς το κάναμε το λάθος. Εσείς το κάνατε το λάθος. Και μας κόψατε και το 50%. Και είναι και το κερασάκι στην τούρτα οι επιδοτήσεις, κυρία Δουλγεράκη, που στέλνουν την μπάλα στην εξέδρα. Εμείς λέμε επιδότηση στην παραγωγή. Η διαχείριση του νερού, κυρία Δουλγεράκη, σήμερα ασελγούν πάνω στην έλλειψη του νερού. Ελάτε στον κάμπο να δείτε. Όσοι διαχειρίζονται το νερό, και βάζω εδώ καθαρά το ζήτημα, η διαχείριση των Δήμων, όσοι διαχειρίζονται το νερό, τα χωράφια τους είναι μπαμπακαρά. Βλαστοσέρνουν οι ελιές τους. Όσοι δεν μπορούν να διαχειριστούν νερό, ξεραίνονται. Μάλιστα. Οι δικές μου ελιές, κυρία Δουλγεράκη, είναι ξηρικές. Ευτυχώς είναι 3-4 χρόνια, αλλά θα ξεραθούν στην πορεία. Η διπλανή ελιά είναι βλαστοσέρνη. Η διαχείριση του νερού γίνεται με όρους πελατειακής σχέσης. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Και μας φέρνει στον κοινωνικό αυτοματισμό αυτό. Έλεος. Από αυτή την πλευρά λοιπόν καλούμε τους Δήμους.
τα δημοτικά συμβούλια να σκύψουν πάνω στο πρόβλημα, σε σωστή διαχείριση, να μειώσουν την απώλεια του νερού, να κατανέμεται το νερό σωστά, όχι μόνο στους αυτούς τους που διαχειρίζονται. Σήμερα δηλαδή ένας από την Αθήνα ποτίζει καλύτερα από μένα που είναι στον κάμπο. Αυτή λοιπόν η έλλειψη του νερού μας φέρει σε τέτοιες αδικίες. Και εδώ ας ελγούνε πάνω μας. Ας ελγούνε με την πελατειακή σχέση. Κύριε Καρκαβάτσο, ναι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Από το πέρυσι μέχρι το σήμερα δυστυχώς δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι η ίδια κατάσταση. Η χρονιά αναμένεται ότι, γιατί ρώτησα τον κύριο Σταυριανουδάκη, λέει η μείωση παραγωγή στα Χανιά 50%. Τρίβουν τα χέρια τους, τον ακούσατε, οι εισαγωγείς. Αφήστε το τι θα γίνει στις δικές σας τις τσέπες. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη φετινή παραγωγή στο λάδι, κάνατε μια αναφορά, να το δούμε λίγο πιο ξεκάθαρα, όπου μπορούν τα δέντρα και είναι ξηρικά να αποδώσουν, θα αποδώσουν, αλλά αν δεν βρέξει, λέτε ότι και αυτά θα ξεραθούν. Σωστά. Αυτό βέβαια είναι η υπόθεση της βροχής. Ωραία. Οι ευθύνες είναι και δικές μας, γιατί εμείς το νερό το αφήνουμε και πάει στη θάλασσα. Αλλά και εμείς η παραγωγή είναι μειωμένη. Και σε εμάς η παραγωγή θα ασελκύσουν πάνω μας με τα πράτες εμπόροι και θα κρύψουν τα χέρια τους. Γιατί σε εμάς το λάδι μας, κυρία Δουλειράη, θα πάρουν φτηνό και τα ράψια θα πάει ακριβότερο. Και η ποσότητα του λαδιού δεν φτάνει για την τόπια παραγωγή. Και το όλο ζήτημα στην ιστορία είναι ότι η διακίνησή του γίνεται με ώρες, με όρους μαφιούζικους. Διακινούνται από εμάς και πάνω μέχρι το ράφι μια σειρά παράγοντες. Έλεος. Γι' αυτό και ο καταναλωτής και ο παραγωγός, εμείς δυσκολευόμαστε να επιβιώσουμε. Δεν θα πω τίποτα άλλο προς το παρόν σε ό,τι έχει να κάνει με το λάδι, αυτό το προϊόν χρυσάφι. Κύριε Σταυριανουδάκη, η τελευταία κουβέντα από εσάς. Συγγνώμη, κυρία Βουλτεράκη. Ναι, η τελευταία κουβέντα από εσάς για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζατε. Έκανα μια αναφορά πριν από λίγο για τη μείωση της παραγωγής. Επειδή είσαστε όμως πρόεδρος αγροτοκτηνοτρόφων, ξέρετε τι γίνεται και με την αγροτική παραγωγή. Και βέβαια γνωρίζομαι, η παραγωγή στο λάδι ήδη έχουν αυξήσει τα αγκουρόλαδα εδώ πέρα και μαζεύομαι. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει μπερσινιασμένα σελία που λέμε, ας πούμε, το λάδι αυτό θα το παίρνουν πολύ φτηνότερο. Φέτο έχουν, δηλαδή αυτοί που αγοράζουν τα λάδια, η εξαγωγή των λαδιών, τα λάδια από τις μπερσινιασμένα σελίες δεν μπορούν να τα, θα βγάλουν περισσότερα κάπα και δεν μπορούν να γίνουν εξαγώσιμα. Μα φυσικό είναι. Έτσι ξεκινάει κάθε χρόνο η σοδιά και το λιωμάζωμα σε ό,τι έχει να κάνει με το αγκουρόλαδο, κύριε Σταυριανουδάκη. Ειδικά φέτος που δεν έχει βρέξει καθόλου, νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολα. Ευτυχώς γίνονται πολύ σχολαστικοί ελέγχοι για τα φυτοεντομοκτώνα που ψεκάζονται, οι ελιές. Αυτό είναι, το είχαμε ζητήσει επανειλημμένως από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι πρέπει να γίνονται ελέγχοι και να μην ψεκάζει ο καθένας με ό,τι, να γίνεται δακοκτονία τέλος πάντων όπως πρέπει να γίνεται, όπως γίνονταν και παλιότερα χρόνια. Εδώ έχουν προχωρήσει, μπορεί να γίνονται οι έλεγχοι ακόμη καλύτερα στο δάκο για να γίνονται ακόμη καλύτερα, όχι να γίνεται χειρότεροι ψεκασμοί. Και νομίζω ότι οι ψεκασμοί προς το παρόν φαίνεται ότι έχουν, οι ζέστες δεν έχουν αφήσει το δάκο να αυξήσει τον πληθυσμό σε πολλές περιοχές. Εάν εποτίζονται οι ελιές, θα έχουμε ένα καλύτερο εισόδημα που θα ξεπεράσει, με σιγουριά θα έχει ξεπεράσει και το εισόδημα του τουρισμού. Δεν υπήρχε αφιβολία γι' αυτό. Μάλιστα. Εάν ήταν να ποτίζουν τα δέντρα, η παρατεταμένη ξηρασία έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση, όπως σε όλη την Κρήτη και μάλλον σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Οι ελάχιστες ελιές που ποτίζονται έχουν πολύ καλύτερη παραγωγή και πολύ καλύτερο λάδι, ποιοτικό λάδι θα βγάλουν σίγουρα. Γίνεται κακή διαχείριση στο νερό, τα νερά είναι πολύ ακριβά. Εάν όλα αυτά που δηλαδή ποτίζεις, καλλιεργάς, φτιάχνεις, στο τέλος δεν σου μένει τίποτα στον παραγωγό. Τα είπε ο κύριος Καρκαβάτσος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπως επίσης τα πορτοκάλια, αφού εξεπατωθήκανε, διαλύσανε τα πολλά περβόλια
με τα πορτοκάλια, λεμόνια. Τώρα έχουν πάρει φέτο λίγο καλύτερη τιμή από τα άλλα χρόνια, αλλά είναι πολύ μειωμένη mm-hmm. παραγωγή. Εκεί λοιπόν, είναι το... κύριε, σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες, τις πρώτες πληροφορίες σε μια καινούργια έτσι περίοδο. Να είστε καλά, κύριε Σταυριανουδάκη, να είστε καλά, κύριε Καρκαβάτσο. Καλημέρα σας. Μέρα σε όλους και καλή δύναμη.